Θέματα όπως η ενεργειακή κρίση, η υποστελέχωση του ΕΣΥ, τα ακριβά ενίκια και ο τουρισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο συζητήσεων και επαφών που είχε σήμερα στα Χανιά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνοδευόμενος από τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων αλλά και των τοπικών οργανώσεων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ακριβό κόστος ζωής, χαρακτηρίζοντάς το απαγορευτικό και τόνισε ότι τα πράγματα πρέπει γρήγορα να αλλάξουν. Γι' αυτό γρήγορα πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν και να αποκτήσουμε μια κυβέρνηση η οποία να έχει στον πυρήνα της τις σοσιαλδημοκρατικές αξίες. Τις αξίες που θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη, διαφάνεια και αξιοκρατία. Και μια οικονομία ζωτική με πολλές καλές θέσεις εργασίας για τα Ελληνόπουλα για να μείνουν στον τόπο τους, να παράξουν, να κάνουν οικογένειες και να έχουμε πραγματικά καλύτερη προοπτική ως χώρα. Και βάσει του προγράμματός μας και ενός αξιόπιστου νέου στελεχειακού δυναμικού να χτιστεί μια κυβέρνηση ώστε να μην ξαναζήσουμε ούτε τη δραματική εμπειρία ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων, ούτε αυτή την πολιτική από τον κύριο Μητσοτάκη που ευνοεί τους λίγους εις βάρος των πολλών. Επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για ελλειπή στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε περιοχές όπως η Κρήτη, που το καλοκαίρι αυξάνονται κατακόρυφα οι ανάγκες. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα. Είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Και αντί μετά την περιπέτεια του κορονοϊού να χτιστεί ένα στρατηγικό σχέδιο, ώστε να έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα από αυτή την κυβέρνηση να στρέξει πραγματικά τη δημόσια υγεία που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη ως πυλώνα κοινωνικής δικαιοσύνης και σταθερότητας. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ συζήτησε με τοπικούς φορείς θέματα που απασχολούν τα Χανιά, όπως το υψηλό κόστος ενοικίων. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα όμως ο ελληνικός λαός την πληρώνει καθημερινά στο κόστος ζωής, στα ενοίκια, στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και τώρα στα παιδιά του, που ψάχνουν να βρουν σπίτια για να πάνε στα πανεπιστήμια και να σπουδάσουν για να έχει μια νέα σελίδα στη ζωή τους, βρίσκουν εμπόδιο στο να βρουν προσιτή, φτηνή κατοικία για να χτίσουν τη νέα του ζωή. Αυτά είναι πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να τα αντιμετωπίσει. Η σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό, ώστε να κρατηθεί ζωντανός ο κλάδος του πρωτογενή τομέα, είναι θέμα αναπτυξιακής πολιτικής, τόνισε. Πρέπει να διασυνδέσουμε το τουριστικό προϊόν με την αγροδιατροφική μεταποίηση, ώστε ο τουρισμός να μην είναι ένα εργαλείο κέρδους για λίγους, αλλά να διαχειριστεί σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του νησιού, και στον αγροτικό τομέα και στο δεινοτροφικό και στη μεταποίηση. Ωστόσο, κατήγγειλε την απόπειρα παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του και την απόπειρα υποκλοπής προσωπικών δεδομένων. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και είναι το λιγότερο ύποπτη η στάση του Μεγάρου Μαξίμου να προσπαθεί να υποβαθμίσει αυτό το ζήτημα, διαχέοντας συνεχώς από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από τον ίδιο τον εκπρόσωπο τύπου fake news στην ελληνική κοινωνία. Ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και ως απλός Έλληνας πολίτης, θα δώσω αγώνα για να μην επαναληφθούν αυτές οι χυδαίες πρακτικές στην πατρίδα μας, ώστε ο κάθε πολίτης να νιώθει ότι ζει ασφαλής και μεγαλώνει τα παιδιά του σε μια κανονική χώρα με ισχυρή δημοκρατία και ισχυρό σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.